Τον Προφεσόρ φέρνει κοντά σας η Pay As You Go Unlimited καρτοκινητή σου από την Braintel. Είναι βαριά, βαριά η ήττα αυτή, παιδιά. Κι αν σε όλη την Κύπρο έχει λιακάδα και ζέστη, λες και είναι Αύγουστος, στη Λεμεσό και στον Απόλλωνα έχει μείον και πέφτει χιόνι μετά την καταστροφή στην Αυμαχία με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο κ. Χριστάκης ψάχνεται, οι παίχτες ψάχνονται, ο κόσμος ψάχνεται και εγώ ψάχνω τις τσέπες μου να βρω μια λύση. Μα τίποτα. Κενό, το μόνο που πάει καλά στη Λεμεσό είναι η Apollo Ladies. Sorry boys. Κενό η Μονακό θέλει Ρούνεϊ, η Manchester τι κάνει, πιάνει το πιρούνεϊ και είναι έτοιμη να καμακώσει όποιον πλησιάσει το καλύτερό της το παιδί. Θα δείξει τι θα γίνει και εκεί, αλλά για την ώρα να σας δείξω τον τοίχο, ρε παιδιά, τον τοίχο. Έτσι, να σας δείξω που λέτε τον Μπάμπο. Νάτος. Ο Πάμπος που θα σπρώξει την Παρασκευή στη νίκη την εθνική μας απέναντι στο Ισραήλ, με τους τελευταίους λέει να ξέρουν τι σύστημα θα παίξει ο Πάμπος. Μα όλα να τα ξέρουν πια, ούτε να μας παρακολουθούσαν ένα πράγμα. Όπως και εμείς παρακολουθούμε την Ομόνοια να κατεβαίνει με 11 στο γήπεδο, αλλά μόνο οι ποτέ Φοφανά και Ρουσιάς να βάζουν γκολ. Τι κάνουν οι άλλοι, βαριούνται ή δεν θέλουν τη δόξα του σκόρε? Και για το τέλος, συγχαρητήρια στην ομάδα του Οθέλου από τον Δόνη. Πες και ένα μπράβο στον Τζιμπούρ, γιατί αν δεν ήταν αυτός, ίσως να έπαιρνε σειρά μετά από Πέτεφ, Καϊάφα, Χριστοφόρου Παναγιώτου και όλους τους άλλους τους προπονητές στην Κύπρο, οι οποίοι ακούνε κάθε εβδομάδα ότι απολύονται. Πείτε και κάτι άλλο, κοπέλια. Κόλληση βελόνα στους άνερους προπονητές της Δευτέρας.